Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, ελπίζω να είστε καλά. Χαιρετώ όλο το fan club, τους ακασάκηδες και τις ακασίτσες, να το πούμε έτσι λοιπόν. Το fan club έχουμε ήδη μεγαλώσει πάρα πολύ, το κανάλι έχει προχωράει πάρα πολύ καλά σαν μια μικρή ανασκόπηση. Το βλέπετε και εσείς και από τα views και γενικότερα εγώ παρακολουθώ, ήδη έχουμε φτάσει αρκετούς χιλιάδες συνδρομητές, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και πολύ 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 σύντομα θα φτάσουμε, το λέω, τους 10.000. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτά, να πω το εξής, ότι σήμερα θα κάνουμε κάτι εντελώς ιδιαίτερο, εντελώς ξεχωριστό. Να κάνω λίγο και το μάζο πιο πέρα, μην φαίνεται. Εντελώς ξεχωριστό θα κάνουμε το ρίξιμο ετέιγια. Θα σας το εξηγήσω. Πρωτού όμως φτάσω εκεί, να σας πω ότι για όσους με βλέπουν η πρώτη φορά, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό. Μέσα στο κανάλι μου θα βρεις πάρα πολλά πράγματα, motivational videos, αριθμολογικές αναλύσεις, καθρέφτισμα σχέσεων, αστρολογικές αναλύσεις, αρχαγγελικά ρηξίματα, περίεργα ρηξίματα, όμορφα ρηξίματα όπως τσιγκάνικο, αιγυπτιακό. Θα μπορέσεις να δεις επίσης πολλά live τα οποία κάνουμε και έλα στην παρέα μας, έλα να περάσουμε ωραία και φυσικά εννοείται μην ξεχάσεις ότι υπάρχει και το site μου akastaro.gr με 5 δωρεάν υπηρεσίες, εντελώς δωρεάν για σένα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα και ποια είναι η περιγραφή του. Λοιπόν, ετέγεια. Τι σημαίνει ετέγεια. Ετέγεια είναι ένα ψευδόνυμο. Είναι ένας Γάλλος φιλόσοφος μύστης, ο οποίος ασχολήθηκε με τα ταρό το 1700 περίπου και είναι ο δάσκαλος, ήταν ο δάσκαλος της Lenormand, της Γαλλίδας, η οποία μετά έφτιαξε τις κάρτες Lenormand. Αυτός ήταν ο δάσκαλός της. Βρήκε λοιπόν μία μέθοδο, γιατί έκανε πολλές μελέτες, έχει γράψει πολλά πράγματα και βρήκε μία μέθοδο που την ονόμασε ετέγεια, είναι το δικό του ρίξιμο και το δανειζόμαστε τώρα για τα ζώδια. Κανονικά δεν λέγεται ετέγεια, αλλά λέγεται αλιέτε. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς στα γαλλικά, συγχωρέστε με, αλιέτε εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και το 17ο αιώνα εκεί είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Όμως ο ίδιος για τους δικούς του λόγους, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, ονόμασε το όνομά του, το πήρε από το τέλος, από αλιέτε, το κάνει ετέγεια και έχει μείνει γνωστός μέχρι στιγμής και αυτό είναι το ρίξιμο το οποίο θα κάνουμε. Είναι ιδιαίτερο, είναι πολύ απλό, θα το δείτε. Έχω κάνει 2-3 διαφοροποίησεις, αλλά δεν έχει σημασία τώρα για να μας βολέψει. Όμως, τι χρειάζεται να σας πω. Υπάρχει και μια άλλη έκπληξη την οποία θα σας κάνω και θα σας πω. Υπάρχει ένα τελετουργικό καθαρίσματος και ανανέωσης, το οποίο θα σας το περιγράψω λίγο πιο κάτω. Θα σας το εξηγήσω. Όμως, για την ώρα να πούμε το εξής. Έχουμε λοιπόν Παγκόσμια Χρονιά 5. Η Παγκόσμια Χρονιά είναι ο Ιεροφάντης. Είναι ο αριθμός 5. Αριθμολογικά είναι ο αριθμός 5. Ο Ιεροφάντης μας καλεί σε πνευματική αφύπνιση. Μας καλεί να ανέβουμε πάνω πνευματικά και να αγγίξουμε άλλα πεδία, άλλες δυνατότητες. Βοηθάει και η είσοδος που έχουμε κάνει στον υδροχό, με αποτέλεσμα ο Δίας και ο Κρόνος, οι δύο αυτοί μεγάλοι δάσκαλοι, σαν ιεροφάντιδες και οι δύο, να μας οθούν λοιπόν να βρούμε την πνευματικότητα, να μάθουμε για το κάρμα, να μάθουμε για την αλήθεια, να μάθουμε για τη σοφία, να μάθουμε για τις αλήθειες τις πνευματικές, για τις αλήθειες τις ενεργειακές και για το τι πραγματικά λειτουργούν, πώς πραγματικά λειτουργούν τα πράγματα και όχι όπως μας τα σερβίρουν. Να το αφήσω έτσι εντελώ περισσότερα. Ας κάνουμε την επανάστασή μας δηλαδή. Ο Ιεροφάντης εδώ, επίτηδες επέλεξε αυτή την κάρτα, είναι ο πνευματικός επαναστάτης, ο οποίος μας καλεί στην πνευματική επανάσταση, η οποία γίνεται όμως μέσα από γέλιο, μέσα από χαρά, μέσα από ευτυχία και το τι κάνει εμάς πραγματικά ευτυχισμένους, διότι η πνευματικότητα δεν είναι και κάτι αυστηρό. Δεν πρέπει να έχει μια αυστηρότητα. Η πνευματικότητα πρέπει, θα έχει την ταπεινότητά της, θα έχει τους νόμους της, αλλά πρέπει να έχει όμως και χαρά. Οτιδήποτε δεν έχει χαρά, λυπάμαι, αλλά τελειώνει. Λοιπόν, ο μήνας τώρα, ο Ιανουάριος, έχει δόνηση 6 και είναι οι εραστές. Μια πανέμορφη κάρτα. Έρχεται το γιν και το γιάν να ενωθούν, να κάνουν λοιπόν ένα στρόβιλο εδώ πέρα, όπως βλέπετε, στην αέναη ένωση θηλυκού και αρσενικού στοιχείου. Να ενωθούμε δηλαδή, να γίνουμε ένα, αν θέλετε, και με τη ροή της ενέργειας και εδώ μας μιλάει για χαρά.
Λοιπόν, χαρά λοιπόν, φροντίδα, φροντίζουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε την υγεία μας, τις επιλογές μας, πού θα βασιστούν οι επιλογές μας κτλ. Να σας πω τώρα το εξής, η έκπληξη που ήθελα να σας πω. Υπάρχει λοιπόν μια ιδιαίτερη μέθοδος η οποία μπορείτε να κάνετε έναν ενεργειακό καθαρισμό κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος είναι πολύ απλός, πάρα πολύ απλός. Στηρίζεται καθαρά στην πρόθεση. Θα σας τον εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προετοιμάσετε το σώμα σας, στο οποίο θα πάτε να κάνετε το μπάνιο σας κανονικά. Πώς κάνουμε το μπάνιο μας? Αυτό καλό είναι να γίνεται για όλο τον Ιανουάριο. Εδώ τι θα κάνουμε? Εδώ θα κάνουμε έναν καθαρισμό όπου αφήνουμε πίσω, θα ξεπλύνουμε και θα καθαρίσουμε το 20-20 και ό,τι μας άφησε. Ενεργειακό. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνετε είναι να αφήσετε το νερό να πέφτει ζεστό ή κρύο όπως θέλετε εσείς. Όχι πολύ κρύο ούτε πολύ καυτό, να είναι σε νορμάλ θερμοκρασία, να το αφήνετε να πέσει πάνω στο κεφάλι σας. Καλό θα είναι να πέφτει με μία ροή έτσι, δηλαδή να πέφτει πάνω στο κεφάλι σας. Λοιπόν, να ριλαξάρετε, να πάρετε βαθιά αναπνοή, απαλές όμως αναπνοές και από μέσα σας βάλετε μία ισχυρή, πολύ ισχυρή πρόθεση. Ποια είναι αυτή η πρόθεση? Θα σας την πω. Η πρόθεση και η κουβέντα που πρέπει να λέτε, η λέξη που πρέπει να λέτε είναι ότι καθαρίζω και αφήνω πίσω μου το 2020. Καθαρίζω και αφήνω πίσω μου το 2020. Αρχίστε να νιώθετε λίγο την ενέργεια. Κάντε το συνειδητά. Κάντε το δηλαδή, όχι με το κάνει, ναι, αφήνω πίσω μου. Ναι. Κάντε το συνειδητά. Μπείτε με, κάντε το με μια έτσι ενεργειακή ηρεμία, με μια ενεργειακή δύναμη. Πάρε το πάνω σας που λένε, για να νιώσετε αυτή μέσα στην ενέργεια, διότι η δόνηση μπορεί να γίνει πολύ δυνατή. Εσείς θα το καθορίσετε αυτό και να αρχίσετε λοιπόν να κάνετε αυτό το πράγμα. Και όπως είστε το σώμα σας βεβαίως, μπορείτε με τα χέρια σας ή με κάποιο απαλό σφουγγάρι, με απαλές κινήσεις όμως, με απαλό τρόπο, να κάνετε αυτή, να λέτε αυτή τη λέξη και να καθαρίζετε και αφήστε το λιγάκι, είναι κάτι και σαν, ας το πούμε, λίγο διαλογισμός. Θα σας πω ένα μυστικό. Γενικότερα, στις ενεργειακές θεραπείες, στα ενεργειακά πράγματα και γενικότερα και σε αυτά τα οποία λέγονται, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά με τα λόγια, ο λόγος παίζει ένα πολύ μεγάλο, σπουδαίο ρόλο. Οι μάγοι το γνωρίζουν αυτό και η κάρτα, ο μάγος το γνωρίζει αυτό, διότι ο λόγος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Μέσα από το λόγο δημιουργήθηκε ο κόσμος. Εν αρχή είναι ο λόγος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εν αρχή είναι ο λόγος. Και μέσα από τα σωστά λόγια και μέσα από τον λόγο και μέσα από την σωστή έκφραση του λόγου και τη δύναμη του λόγου που θα πούμε, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Και εδώ πέρα παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος με το οποίο θα το κάνετε. Λοιπόν, αυτό ήταν όμως. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε και να κάνουμε τη μέθοδό μας. Α, πρωτού όμως ξεκινήσω να πω 2-3 πραγματάκια. Είναι πολύ σημαντικό, 9 Ιανουαρίου έχουμε την Αφροδίτη, κάνει έναν τριγωνισμό με τον Άρη, στο οποίο έρχονται θέματα σχέσεων και επικοινωνίας. Στις 19 Ιανουαρίου ξεκινάει η εποχή του υδροχώου, ας το πούμε. Ιδεαλισμός, ανεξαρτησία, επανάσταση, τεχνολογία, νέα το διάστημα, πολλά πράγματα. Και μεταξύ Ιανουαρίου, 30 Ιανουαρίου και 29 Φεβρουαρίου, τι έχουμε? Έχουμε τον Ερμή ανάδρομο στον υδροχώο. 30 Ιανουαρίου μέχρι 20 Φεβρουαρίου έχουμε ανάδρομο Ερμή περίπου στον υδροχώο. Αυτά έτσι πολύ λίγα πράγματα για να τα γνωρίζετε, τα οποία θα μας επηρεάσουν. Ο Ιανουάριος λοιπόν και αυτός, αλλά και η χρονιά 2021, δεν είναι εύκολη χρονιά. Έχει πολλά πράγματα και δοκιμασίες και προκλήσεις που φέρνει ο υδροχώος και η σύνοδος και γενικά η εποχή του υδροχώου δεν είναι εύκολη. Σας το λέω για να το γνωρίζετε και για να μην λέμε αχούχου και τα λοιπά. Πάμε τώρα όμως να ξεκινήσουμε. Θα βλέπετε το ζώδιο, θα βλέπετε στη λεζάδα το ζώδιο και πάμε να κάνουμε λοιπόν το όμορφο μας ρίξιμο του ετέγεια. Ετέγεια λοιπόν. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το ζώδιο κρυός. Κλασικά λοιπόν. Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε. Ωραία. Λοιπόν, για τους κρύους. Θα δείτε πώς θα γίνει. Αυτό το οποίο βλέπουμε και παίζει ρόλο, θα σας το εξηγήσω, παίζει ρόλο. Ναι, πρωτού ξεκινήσω να κάνουμε το εξής. Θα επιλέξω 1, 2, 3, 4 κάρτες. Τυχαίες για να δείτε πώς θα γίνει, για να μην το λέω για σε κάθε ζώδιο και υπάρχει μπέρδεμα. Λοιπόν, 4 κάρτες.
ξεκινάμε από τα αριστερά, από εδώ, από τα, συγγνώμη, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Πάμε αντίθετη φορά, πάμε προς τα πίσω. Κάνουμε μία εικόνα προς τα πίσω, διότι παρελθόν, παρόν και μέλλον συμπυκνώνονται σε ένα. Να, μια ωραία μέθοδος, έτσι. Συμπυκνώνονται σε ένα. Ο χρόνος είναι σχετικός. Οι άνθρωποι είναι εφεύρεση του ανθρώπου για να μπορεί να μετράει και να εξετάζει κάποια πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε. Αυτό το οποίο επίσης εξετάζουμε στη συνέχεια είναι το εξής. Εάν τώρα υπάρχουν, να δούμε, στοιχεία, με τι στοιχείο ξεκινάμε, εδώ το πρώτο στοιχείο είναι η κούπα. Εδώ παραδείγματος χάρη παίζει ρόλο ότι είναι νερό. Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο για το κάθε ζώο. Δηλαδή η βάση σας είναι το νερό. Χρειάζεστε νερό. Όχι να πιείτε, έτσι. Είναι αυτό που πρέπει να γεμίσετε εσείς αισθηματικά, ας το πούμε. Αυτό που κοιτάζουμε επίσης είναι αν έχουμε διπλά. Εδώ έχουμε δύο διπλά, έχουμε δύο τριάρια τα οποία ενισχύουν την ενέργεια και πρέπει να δώσετε μια ιδιαίτερη προσοχή. Και φυσικά κοιτάμε από εκεί πέρα αν υπάρχουν πάλι στοιχεία όπως έχουμε γη. Άρα εδώ πέρα τι έχουμε, εδώ πέρα έχουμε νερό, γη, γη και φωτιά. Αυτά είναι τα στοιχεία, το πρέπει να δώσετε προσοχή και φυσικά ό,τι λέει εδώ πέρα. Τι λέει, αγάπη, αδιέξοδο, απογοήτευση, ζυγός, κάποιος ζυγός που μπορεί να έχετε εσείς, ή εδώ πέρα κάποιος καρκίνος, εδώ πέρα κάποιος ταύρος, ή εδώ ερμής, επικοινωνία, προσοχή στην επικοινωνία κτλ. Αυτό είναι λοιπόν η επεξήγηση. Είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο, τα ξαναβάζω πάλι μέσα, για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου λίγο να ανακατέψω και ξεκινάμε με το ζώδιο του κρύου. Μέθοδος ετέγεια λοιπόν. Μετράνε και οι ορθίες κάρτες και οι ανάποδες. Τσιγκάνιο, αυτό είναι τσιγκάνικο ρίξιμο, καθαρά τσιγκάνικο ρίξιμο. Και πάμε. Ωραία. Ετέγεια λοιπόν. Ετέγεια, ζώδιο κρυός. Ένα. Ξεκινάμε με έναν κρυό, προσοχή στις αρρώστιες. Δηλαδή εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε φωτιά. Στη συνέχεια έχουμε ένα τεσσάρι, το οποίο αστάθεια, ανία. Μετά έχουμε ένα καρό, δύο καρό. Έχουμε τον ερμή για επικοινωνία και δύο τεσσάρια λοιπόν. Έλατε τώρα λίγο να τα δούμε αυτά, να σας τα εξηγήσω. Λοιπόν, εσάς τους κρυούς σας βρίσκει σε μια κατάσταση όπου χρειάζεται να δώσετε αρκετή ενέργεια. Κάτι σας τρώει ενέργεια, κάτι σας τρώει μέσα σας. Μια στεναχώρια, έχετε αρρωστήσει, μπορεί να είναι κάτι σας τρώει. Σκεφτείτε λοιπόν και προστατέψτε την ενέργειά σας. Το επόμενο είναι φυσικά ένα 4 κούπα που είναι το νερό, το οποίο επαναλαμβάνουμε το 4, αλλά άρα το 4 έχει να, παίζει ιδιαίτερο ρόλο για τον Ιανουάριο σαν αριθμός, που σημαίνει και χτίζω, σημαίνει και περικλείω. Εδώ όμως έχουμε ένα ζώδιο του Ταύρου, δείτε τι είναι αυτό το οποίο εσάς σας είναι οροσκόπος, είναι κάποιος γνωστός. Προσοχή στην αστάθεια, στην ανία και σε όλα αυτά τα οποία εσείς νιώθετε αυτή την περίοδο, η οποία δεν είναι και εύκολη, να τα φέρω και πιο κοντά να τα βλέπετε εδώ. Το επόμενο είναι ένα δύο καρό. Είναι γη λοιπόν. Χρειάζεστε υγείωση και η υγείωση έρχεται μέσα από την παρέα. Έρχεται μέσα από τις σχέσεις και μέσα από τη φιλία. Έτσι κερδίζετε δύναμη. Έτσι θα γεμίσετε τις μπαταρίες σας και ευνοείστε λοιπόν για την επόμενη περίοδο, ειδικά για τον Ιανουάριο, ώστε να έχετε και κάποιες συναντήσεις ή φροντίστε να κάνετε κάποιες συναντήσεις μέσα στον Ιανουάριο με ανθρώπους στους οποίους αγαπάτε. Έρχεται όμως ένα τεσσάρι εδώ και σημαίνει προσοχή στην εξαπάτηση από γνωστούς ή φίλους οι οποίοι είναι εκεί, διότι εδώ πέρα έχουμε ένα σπαθί, λόγια, προσοχή στα λόγια, προσοχή στην επικοινωνία, προσοχή στα επιχειρήματα και προσοχή σε αυτά που λέτε και εσείς, διότι μπορείτε με τις πράξεις σας να φέρετε έναν χωρισμό, άθελά σας. Οπότε αυτό το οποίο θέλει να σας πει, λοιπόν, κάνοντας μια πολύ μικρή περίληψη, είναι προσέχω την ενέργειά μου, γεμίζω την καρδιά μου με αγάπη, όχι στην απάθεια, διότι η απάθεια είναι ένα χαρακτηριστικό έλλειψης αγάπης, προσπαθώ μέσα από φίλους να επικοινωνήσω σωστά και να έχω συναντήσεις και βεβαίως εδώ πέρα να προσέξω βέβαια τους φίλους μου, διότι εδώ κινδυνεύει ή να εξαπατηθώ ή να εξαπατήσω. Δύο τεσσαριά έχουμε λοιπόν, σπαθί και νερό. Έχουμε επιχειρήματα, μυαλό και καρδιά. Αυτά τα δύο πρέπει να έρθουν σε ισορροπία λοιπόν. Είδατε πόσο ωραίο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ρίξιμο.
Λοιπόν, τα μαζεύω και πάμε στο επόμενο ζώδιο, το οποίο είναι το ζώδιο του Ταύρου. Συγχωρέστε με, θα με δείτε λίγο να ανακατεύω. Είναι αναγκαίο αυτό. Ωραία, λοιπόν. Να κόψω. Και να πάμε στο ζώδιο του Ταύρου. Λοιπόν, 4 κάρτες. Ετέγεια, μέθοδος, ετέγεια. Πώς λειτουργεί, θα το δείτε στην αρχή περίπου του βίντεο. Θα υπάρχει και στην περιγραφή. Ή μάλλον το ανοίγω κατευθείαν, δεν πειράζει. Έχουμε ένα 6 κούπα. Ξεκινάμε λοιπόν με συνέστημα. Θέλετε ευτυχία. Το επόμενο είναι ένα διπλό λοιπόν 6 καρό, το οποίο ταιριάζει και με εσάς. Σελήνη και το ξώτης εδώ. Στη συνέχεια έχουμε μία ντάμα, η οποία μάλιστα μία ντάμα καρό. Εγωκερίνα κυρίως, αλλά εκφράζει και τα υπόλοιπα ζώδια βεβαίως της γης. Και στο τέλος έχουμε και ένα 5 καρό, πολύ γη. Εδώ έχουμε πολύ γη. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό, αλλά καλό θα είναι όμως να υπάρχει μία ποικιλία. Όπως και στον αστρολογικό χάρτη, καλό θα είναι να υπάρχουν όλα τα στοιχεία και όχι μόνο ένα στοιχείο. Η υπερβολή καμιά φορά δημιουργεί αρκετές δυσκολίες στο άτομο, το οποίο φέρει, πάνω σχάρι λέμε, έχω πολύ νερό στο χάρτη μου. Okay, ναι, μεν έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά έχει και μειονεκτήματα. Πάμε όμως στον Ταύρο εδώ πέρα να δούμε εδώ τι σημαίνει. Μιλάει για ευτυχία λοιπόν εδώ, να το δείτε. Μιλάει για ευτυχία, συνέστημα, προστασία, okay, χαρά, οικογένεια. Είναι η περίοδος τέτοια στην οποία πρέπει να φροντίσετε ώστε εσείς να είστε για τον Ιανουάριο, γιατί έχουμε και τους εραστές εδώ πέρα και συντονίζεστε πολύ, ένα χαρούμενο περιβάλλον, οικογενειακή ευτυχία. Να το φροντίσετε. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να το φροντίσετε. Το άλλο το οποίο λέει εδώ, ναι, έχετε ευθύνες, έχετε υπευθυνότητα, δυσκολίες, ίσως υπάρχουν και δυσκολίες στο γάμο. Εδώ οι δυσκολίες στις σχέσεις και γι' αυτό βγαίνει εδώ πέρα το 6 κούπα που λέει ότι ξέρεις κάτι, τις δυσκολίες τις ξεπερνάμε μόνο με αγάπη. Οι δυσκολίες των σχέσεων μπορούν να ξεπεραστούν μόνο μέσα από την αγάπη. Υπάρχει μια γυναίκα εδώ η οποία μπορεί να γίνει πεζή, δύσκολη, ιδιεφθαρμένη, ρηχή, με πολύ τετράγωνη λογική, χωρίς σχεδόν συνέστημα και έχει να κάνει συνήθως είναι εγώκερος. Χωρίς όμως, εντάξει, σημαίνει και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια της γης. Ή εδώ πέρα αυτή δεν είναι θετικά προσκύμενη προς εσάς. Προσέξτε λοιπόν γενικότερα τις γυναίκες ή από το οικογενειακό ή από το φιλικό περιβάλλον, διότι γι' αυτό βιώνω αυτά εδώ πέρα, μήπως για εσάς, τους Ταύρους ή τις Ταυρίνες υπάρχει κάποιο άτομο θηλυκό, θηλυκής φύσης, το οποίο σας φέρνει σε δυσκολίες. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει επίσης και με τα επαγγελματικά, διότι εδώ έχει πολύ γη. Το επόμενο που προσέχουμε είναι ένας ουράνος εδώ. Εντάξει. Ο ουρανός είναι πολύ θετικά προσκύμενος και αστρολογικά προς εσάς. Έχουμε ευχάριστα νέα, ελπιδοφόρα, κάτι αναπάντεχο. Προσέξτε όμως, διότι ναι, έρχονται αλλαγές οι οποίες σας οδηγούν και στα άκρα. Λοιπόν. Γύρωση, εδώ σημαίνει γύρωση, πατάω γερά τα πόδια μου στη γη, όμως επειδή έχουμε 2 εξάρια εδώ πέρα, σημαίνει ότι δίνω πολύ μεγάλη σημασία στη σχέση μου, στο γάμο μου, στις σχέσεις τις επαγγελματικές κτλ. Διότι θα είναι μάλλον και το σημείο κλειδί για τον επόμενο μήνα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, το οποίο είναι η δίδυμη. Μισό λεπτό να τα πάρω, να τα βάλω να τα ανακατέψω. Δίδυμη λοιπόν, ετέγεια, ρήξιμο ετέγεια, ιδιαίτερο ρήξιμο. Βλέπουμε τα στοιχεία, βλέπουμε αν υπάρχουν επαναλήψεις αριθμών και τι έχουν να μας πούνε και είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά η κίνησή τους. Κόβουμε και πάμε. Δίδυμη λοιπόν, για να επιλέξω. Το πρώτο είναι μάλιστα ευτυχία και σε εσάς, δεν είναι τυχαίο. Ευτυχία λοιπόν. Η ευτυχία που θέλετε τόσο πολύ και πάλι το ίδιο. Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, οικογενειακά θέματα σας ταλαιπωρούν και εσάς. Έχει βγει ένα πεντάρι εδώ το οποίο προσοχή γενικότερα σε τσακωμούς, σε στεναχώριες και ένας ζυγός εδώ που μάλλον έρχεται να εξισορροπήσει κάπου τα πράγματα. Τι έχουμε λοιπόν εδώ. Οι δύο επαναλήψεις που έχουμε είναι τα 2 εξάρια. Παίζουν ιδιαίτερο ρόλο σε εσάς, διότι είναι η ευτυχία, είναι η αγάπη που θέλετε να νιώσετε τόσο πολύ αυτή την περίοδο μέσα από όλη αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει. Χρειάζεστε όμως να δείτε, να αναλάβετε τις ευθύνες
να δείτε τι είναι αυτές οι δυσκολίες, είτε υπήρξε χωρισμός, είτε υπάρχει μια, έτσι, ένα άρωμα χωρισμού γενικότερα. Ή... Αυτά πρέπει να τα δείτε. Οι δυσκολίες γάμου, αυτά πρέπει να τα εζυγίσετε, να τα δείτε και να δείτε γιατί υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Προσοχή, οι στεναχώριες φέρουν και στεναχώριες εδώ πέρα, ένας κρυός, σας τρώει ενέργεια λοιπόν, φωτιά ή υπάρχει ένας κρυός που σας τρώει ενέργεια ή είναι ο οροσκόπος σας που είναι μια πρόκληση που έχετε να πετύχετε ή όλο αυτό κάτι σημαίνει για εσάς σαν συμβολισμός. Εδώ κρύβεται και ένας τοξότης. Κάπου παίζει ο ρόλο ένας τοξότης και επειδή έχει βγει ανάποδα, ο τοξότης εδώ σημαίνει ότι χάνω, μάλλον μπορεί να υπάρχει ένα είτε άτομο ή χάνεται... Χάνετε το στόχο σας, χάνετε τη διαδικασία του να βρείτε το στόχο σας. Και ένα ζυγός εδώ, όπου είναι σε όρθια θέση, έχει έρθει να εξομαλύνει λίγο τα πράγματα, να βάλει μια ζυγαριά, μπορεί να είναι συμβολισμός, ή να είναι ζώδιο, ή να είναι άνθρωπος, ή να είναι μια κατάσταση. Τι σημαίνει εδώ? Αμοιβή, καλό αποτέλεσμα, αισθήματα καλύτερα, συνεργασία. Υπάρχει δηλαδή μια καλή προοπτική όσον αφορά για το κομμάτι των σχέσεων, εφόσον όμως αυτό είστε προσγειωμένοι, προσγειωμένες. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Πάμε. Να τα μαζέψω. Δεν πειράζει που τα βλέπετε και τα μαζεύω και τα ανακατεύω. Είναι μέσα στο πλαίσιο. Στο επόμενο. Πάμε στον καρκίνο. Καρκίνος λοιπόν, μέθοδος ετεΐγια. Ιδιαίτερη μέθοδος για τα ζώδια Ιανουάριος με πολύ όμορφες αναλύσεις. Κόβουμε, παίρνω, ένα λεπτό και ξεκινάμε. Για να, εδώ τώρα, πρώτη κάρτα, για να τη δούμε. Μάλιστα, καλό αυτό. Αφροδίτη και έχει βγει μια σταθερότητα. Εντάξει, φιλοδοξία, ελπίδα, okay. Έχει βγει ένα 4 κούπα που σημαίνει προσέχω την αστάθεια ή την απάθεια ή την κούραση στην οποία μπορώ να βρίσκομαι και το 4 σημαίνει και οικογενειακές επίσης υποθέσεις. Ανασφάλεια ή ανασφάλεια συναισθηματική. Το επόμενο είναι ένα 3 κούπα ζώδιο διδύμων. Εδώ έχουμε Ταύρο, εδώ έχουμε Δίδυμος και για να δω εδώ πέρα, εδώ έχουμε Αφροδίτη γενικά ή μπορεί να είναι και ένας φίλος εδώ, ο οποίος όμως έρχεται περισσότερο σαν βοήθεια για να σας δώσει κάποια βοήθεια, ναι. Είναι τυχερός αριθμός, είναι καλό αυτό, κάποιος φίλος που μπορεί να σας βοηθήσει. Το αφήνουμε εδώ και στο επόμενο, για να το δούμε όλο μαζί, είναι και ένα 10, μάλιστα, ένα 10 φωτιά, μπαστούνι δηλαδή. Τι προσέχουμε εδώ πέρα, για να τα φέρω κοντά φαίνονται, λοιπόν. Υπάρχει ένας φίλος εδώ, νεαρής ηλικίας, ο οποίος είναι εκεί και προσφέρει την δυναμική του απέναντι σε εσάς. Κολλητός φίλος. Σε ένα επίπεδο μπορεί να σημαίνει και ο δεσμός. Σε ένα επίπεδο. Αλλά, okay, εντάξει, εδώ σημαίνει δίνω προτεραιότητα, πρέπει να δώσω προτεραιότητα γενικότερα στις σχέσεις, διότι αισθάνομαι ότι οι σχέσεις αυτές εδώ πέρα κάπου υπάρχει μια αστάθεια, δεν υπάρχει μια σταθερότητα και επειδή έχουμε δύο κούπα, τα στοιχεία δύο κούπα, νερό δηλαδή, είναι και η δίδυμη, σημαίνει μάλλον ότι η επικοινωνία μου με το έτερον ίμιση χρειάζεται βελτίωση. Αν δεν έχετε επικοινωνία μπορεί να είναι το επαγγελματικό. Αλλά όμως σημαίνει και επιτυχία στον έρωτα. Εφόσον υπάρχει σωστή επικοινωνία και να βγω λίγο από την απάθεια. Οι καρκίνοι καμιά φορά το έχουν αυτό. Μπορεί να μπουν σε μια κατάσταση λίγο έτσι από τραβήγματος και απάθειας και να μην φανερώνουν λίγο την πρόθεσή τους, διότι υπάρχει το 10 μπαστούνι, το οποίο τι λέει? Βάσανα, δάκρυα, θλίψη. Μπορεί να σημαίνει και απώλεια εδώ, έτσι. Μπορεί να σημαίνει και απώλεια ενός ανθρώπου. Κρύβεται ο Πλούτονας. Προσέξτε το, απώλεια βέβαια σημαίνει απώλεια ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή ή απώλεια γενικότερα ανθρώπου η οποία σημαίνει χωρίσαμε, κάναμε, δεν ξέρω τι. Αυτά τώρα πώς συνδυάζονται. Αυτά εδώ πέρα συνδυάζονται και λέει ότι έχεις ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Βγες από την απάθεια, δες πώς η καρδιά σου χτυπάει και τι θέλει να σου πει. Διότι υπάρχει επιτυχία, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχουν κάποιοι δίδυμοι οι οποίοι μπορεί να σου δώσουν μία τροφή ή μία ανανέωση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πρόσεξε όμως διότι, ναι, υπάρχει και η θλίψη η οποία πώς περνάει? Με αγάπη. Με αγάπη και με υποστήριξη. Ωραία λοιπόν για σας τους καρκίνους, ωραίο το μήνυμα. Πάμε στο λέον. Λιοντάρια λοιπόν.
Μέθοδος ΕΤΕΙΓΕ. Ανακατεύουμε λίγο. Κόβουμε. Και πάμε. Το ένα είναι εδώ πέρα. Μάλιστα. Προσοχή στην αρρώστια. Κριός ή ζώδιο κριός, υπάρχει κάποιος ή οροσκόπος σας ή κάποιος φίλος, φίλη, ή αφορά εκείνον ή αφορά εσάς, σαν μήνυμα. Έχει βγει ένα σταύρος όμως εδώ που έχει να κάνει με τα οικονομικά, το οποίο είναι πολύ καλό, το 10 καρό. Το τρίτο είναι, μάλιστα, ένας βαλές, ο οποίος είναι καρό, βαλές καρό, κρύβεται ένας ζυγός από πίσω, αφορά βέβαια και τα ζώδια της γης. Προσοχή, διότι εδώ αυτό ζηλεύει και είναι και χωρίς συνέστημα. Εδώ έχουν βγει οι δίδυμοι, ένα εξάρι με δίδυμους, το οποίο είναι το σπαθί. Μάλιστα, η επικοινωνία. Καλή διάθεση επικοινωνία. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε προσέχουμε γενικότερα τις παρεξηγήσεις, τους τσακωμούς γενικότερα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος κρύος, μας τρώει ενέργεια, ή κάποιος ο οποίος έχει οροσκόπο κρύο, ένας άνθρωπος ή μια κατάσταση δύσκολη. Μας τρώει ενέργεια, μας στεναχωρεί πάρα πολύ και μπορεί και να μας αρρωστήσει. Αυτό το προσέχουμε. Στη συνέχεια όμως να γνωρίζετε εσείς λοιπόν οι λέοντες ότι έχετε μεγάλη δύναμη. Εδώ έχει βγει ένας τάβρος ή είναι κάποιος ο οποίος είναι σε ζώδιο τάβρος που σας βοηθάει, σας δίνει μια οικονομική δύναμη ή κάποιος γνωστός ή είναι ο συμβολισμός, έχετε κάποιες ευκαιρίες και μπορεί να βελτιώσετε την υγεία σας. Δηλαδή εδώ, αυτό εδώ πέρα χάνει τη δύναμή του, διότι έρχεται αυτό εδώ πέρα υποστηρικτικά να σας δώσει υγεία. Αυτό είναι καλό. Το επόμενο είναι προσέξτε φίλους, φίλες, ανθρώπους του κλειστού περιβάλλοντος, νεαρής ηλικίας, είναι άτιμος. Αυτός εδώ πέρα έπεσε κιόλας, βέβαια, γιατί δεν ήθελε. Λοιπόν, είναι ένας ζυγός, ή είναι ο άντρας ζυγός, ή έχει οροσκόπο και βέβαια εννοείται και τα ζώδια, κάποια ζώδια της γης, όπως έχει να κάνει Ταύρη, Εγώκερη, Παρθένη. Και τι σημαίνει, αυτός θέλει να σας αποδυναμώσει, θέλει να σας πάρει, να σας πάρει την ενέργεια, μήπως σε στεναχωρία, από εκεί προέρχεται η στεναχώρια, αλλά έχετε σταθερό έδαφος. Και οι δίδυμοι έρχονται να πούνε το κλειδί στην επικοινωνία και είναι καλό εδώ πέρα, διότι έχουμε, εδώ έχουμε φωτιά, γη και εδώ έχουμε νόηση, σπαθή, επικοινωνία. Σημαίνει καλή επικοινωνία, αρμονία, καλή διάθεση. Πώς θα τον απενεργοποιήσετε αυτόν τον εχθρό? Με καλή διάθεση, με στήριξη από το περιβάλλον σας και φυσικά εννοείται με χαρά ή χαρούμενη συνάντηση μέσα από φίλους οι οποίοι θα σας δώσουν τόσο πολύ ενέργεια και δύναμη που αυτός εδώ πέρα απενεργοποιείται. Όμως προσέξτε, διότι υπάρχει μέσα στον μήνα Ιανουάριο μεγάλη πιθανότητα να τσακωθείτε με αυτόν εδώ πέρα ο οποίος θέλει, κοιτάξτε, θέλει να σας πάρει τη δύναμη. Ωραία λοιπόν. Φεύγουμε από εδώ, πάμε ζώδιο Παρθένος. Θα το πάρω. Για να δούμε, ζώδιο Παρθένος λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Ζώδιο Παρθένος, κόβω, ωραία, και πάμε τώρα, Παρθένος, ξεκινάμε. Πρώτο είναι εδώ πέρα, αχα, ξεκινάμε αρνητικά εδώ, πολύ αρνητισμός, πολύ φωτιά, μπαστούνι, τα βρήκατε μπαστούνια, είναι ο αριθμός 7 όμως. Ο αριθμός 7 σας δίνει ιδιαίτερες ικανότητες, είναι πνευματικός, μαγικός αριθμός, 7 γενναίες πίσω, πολλά πράγματα, αρκετή ενέργεια, το ξώτης κρύβεται εδώ, στόχοι, είναι και οι στόχοι. Κάπου δυσκολεύεστε να βάλετε στόχους, να τους υλοποιήσετε, να τους αποκτήσετε, θα το δούμε. Το επόμενο λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα σπαθί, 4 σπαθί. Τι σημαίνει εδώ, αισθάνεστε κάποια εξαπάτηση από γνωστούς ή φίλους? Μπορεί να υπάρχει και κούραση εδώ και αρκετή κούραση γενικά από όλη την κατάσταση που έχετε βιώσει, ή νομίζετε ότι υπάρχει, ή μάλλον υπάρχει ένας χωρισμός. Υπάρχει ο Ποσειδώνας από πίσω που είναι ανάποδος, και ανάποδος Ποσειδώνας σημαίνει ότι υπάρχει δυσκολία στο να δείτε καθαρά του τι γίνεται. Απάθεια στο συναισθηματικό κομμάτι, έχουμε 2 τεσσάρια εδώ που σημαίνει και οικογενειακά θέματα και θέματα χτισήματος εσείς εσωτερικά, της αγάπης σας, της δομής, του να χτίσετε πράγματα. Και η επόμενη κάρτα είναι ένα 8, μάλιστα, ένα 8 σπαθί, προσοχή στις κακές ειδήσεις ή στην καταπίεση. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε εδώ. Αισθάνεστε αυτό το διάστημα για τον Ιανουάριο αρνητικά. Πρέπει όμως να το ξεπεράσετε.
Βάλτε θετικούς στόχους, βάλτε θετικά πράγματα, τα πράγματα αλλάζουν, έχετε την ικανότητα, μπορείτε να τα καταφέρετε, έχετε αρκετές δυνάμεις. Εδώ κάτι σας ταλαιπωρεί και σας τρώει, γιατί είναι και ο Ποσειδώνας ανάποδος, νιώθετε, φοβάστε την εξαπάτηση. Το φοβάστε πολύ αυτό, είναι η ανασφάλειά σας. Από ανθρώπους, από φίλους, από γνωστούς, από. Και κυρίως, επειδή είναι το 4 και έχει βγει 4 κούπα, κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο. Σε ανθρώπους στους οποίους νιώθετε ότι σας προδώσανε ή θα σας προδώσουν ή είναι μια γνωριμία, ό,τι και να είναι αυτό. Το επόμενο είναι ότι είστε σε μια απάθεια, δηλαδή τα βλέπετε τα πράγματα, τα ερωτικά, λίγο, πολύ αποστασιοποιημένα, νιώθετε μια ανία, μια βαρεμάρα, okay, εντάξει, συμβαίνει καμιά φορά. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ υπάρχει και το οκτάρι, το οποίο είναι η αβεβαιότητα. Εδώ είναι η χθής από πίσω. Λοιπόν, και σημαίνει καταπίεση, φοβία ή και κάποιες αρνητικές ειδήσεις. Για σας λοιπόν τους παρθένους, σε αυτή την περίοδο, αυτό που χρειάζεται εσείς να κάνετε είναι πρώτα απ' όλα, γιατί έχετε το 7 εδώ, θετικό, πάμε στα ανάποδα, θετικό, δεν πρόκειται να σας εξαπατήσουν, γιατί έχετε τη δύναμη, ανοίχτε την καρδιά σας και μη φοβάστε, διότι τις φοβίες σας, τις ανασφάλειές σας μπορείτε να τις ξεπεράσετε, διότι είναι το 8 εδώ και το 8 σημαίνει και καρμικότητα, σημαίνει και πνευματική δύναμη και σημαίνει ότι ξεπερνάω και τα εμπόδια μου. Εννοείται ότι για εσάς τους παρθένους, για το μήνα Ιανουάριο, καλό θα είναι να κάνετε και αυτόν τον καθαρισμό τον οποίο σας είπα προηγουμένως και να αφήσετε να καθαρίσουν αρκετά πράγματα. Η ζωή προχωράει. Τα πράγματα προχωράνε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Για να προχωρήσουμε, να πάμε τώρα στους ζυγούς. Ζώδιο ζυγός, λοιπόν. Ζώδιο ζυγός. Για να κόψουμε. Ωραία. Ζώδιο ζυγός. Και πάμε. Μέθοδος ετέγια, είπαμε. Το ένα είναι ok, πολύ καλά σε επίπεδο σταθερότητας, οικονομικά, κάτι συμβαίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει τον Ιανουάριο. Θέματα οικογένειας, ευθύνες, αισθάνεστε ευθύνες, αισθάνεστε αρκετά πράγματα και κάποιες δυσκολίες. Έχει βγει ok, ένα πολύ καλό εδώ πέρα η Αφροδίτη, που η Αφροδίτη είναι και ο κυβερνήτης σας, έτσι. Λοιπόν, ο οποίος έχει να κάνει με κάποια αρμονία, με φιλίες, κάπως να τα ισορροπήσετε όλα αυτά. Λοιπόν, γιατί η Αφροδίτη έρχεται πολύ θετικά απέναντί σας και το επόμενο είναι, έχουμε λοιπόν μία γυναίκα που μπορεί να ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα, γιατί έχουμε φωτιά εδώ, κυρίως του Λέοντα, αλλά έχουμε όμως και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς, εννοείται, όπως είναι Κρύ, είπαμε Λέοντες και Τοξότες. Ξεκινάμε όμως και λέμε. Νιώθετε ότι έχετε μια σταθερότητα και αισθάνεστε μια ασφάλεια γενικότερα αυτή την περίοδο. Μπορεί να έχετε κάποιες ευκαιρίες για να κάνετε κάποια πράγματα ή να ξεκινήσετε κάποια πράγματα προσγειωμένα, γειωμένα που λένε, με μέθοδο, με σταθερότητα και να πετύχετε αρκετά πράγματα. Το επόμενο είναι, ναι, θα δώσετε, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε οικογενειακές υποθέσεις και να δείτε τα θέματα των σχέσεων, είτε με φίλους, είτε επαγγελματικά, είτε με την οικογένειά σας, είτε ερωτικά. Χρειάζεται εδώ προσοχή, η προσοχή σας λοιπόν. Όμως έχετε μια ιδιαίτερη δυνατότητα. Ευνοήστε, διότι έχει βγει ένα πολύ καλό χαρτί, είναι η Αφροδίτη και το 2 είναι της αρμονίας, είναι ότι στο τέλος μπορείτε να βρείτε το χρυσό κλειδί, τη χρυσή τομή και τελικά αυτές τις δυσκολίες, με αυτά τα δύο στοιχεία της γης γενικότερα, είμαι ζώδιο της γης, είμαι οροσκόπος που έχουν ζώδιο γης, να εξισορροπήσετε κάπου όλη αυτή την κατάσταση. Προσοχή όμως, αυτή υπάρχει μια γυναίκα η οποία σας ζηλεύει. Είναι αντίζηλος, θέλει να σας πάρει και αυτή δύναμη, δεν θέλει να σας βλέπει, να σας βλέπει καλά, είναι διπρόσωπη, σκληρή. Αυτό τώρα μπορεί να είναι από το οικογενειακό περιβάλλον, να είναι επαγγελματικό περιβάλλον ή γενικότερα από το στενό σας κύκλο, χρειάζεται προσοχή και ποιο είναι το κλειδί. Το κλειδί είναι ότι εσείς τα καταφέρνετε μέσα από μέσα από θετική συνέβρεση και μέσα από φιλικές αρμονικές σχέσεις. Αυτό είναι το κλειδί. Με αυτήν εδώ πέρα δεν χρειάζεται να απαντήσετε σκληρά. Μάλλον, μπορείτε να απαντήσετε
όχι όπως απαντάει η ίδια, αλλά με το δικό σας τρόπο που να δείχνει και κατανόηση και να δείχνει και μία συμπόνια απέναντι σε αυτή τη σκληράδα η οποία μπορεί να βγάλει. Αυτό ίσως είναι ένα κλειδί. Δείτε το εσείς, έτσι, ο καθένας θα το δει. Όμως σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που είναι εκεί και για τον, μέσα στον Ιανουάριο θα παίξει σημαντικό ρόλο για τις σχέσεις σας. Ωραία λοιπόν. Για να προχωρήσουμε. Να πάμε στους σκορπιούς τώρα. Σκορπιοί. Οι σκορπιοί λοιπόν. Τι έχουν να μας πούνε. Τι έχει να μας πει αυτή η μέθοδος ΕΤΕΙ για να προσέξουμε. Προσέξτε να δείτε. Εδώ είπαμε είναι μέθοδος ΕΤΕΙ. Έτσι είναι το σύστημα που έχει βγάλει αυτός ο Γάλλος μύστης. Σκορπιοί λοιπόν. Και τι χρειάζεται να δούμε. Μάλιστα, δύο καρό. Τι λέει εδώ πέρα, απώλεια, δύο καρό, σημαίνει συναντήσεις, μια μεταβατική περίοδος, κάποια απώλεια, δεν αισθάνεστε και πολύ σταθερή, έχει βγει ένα έξι καρό, πάλι ευθύνες, οικογένεια, σχέσεις, φροντίδα, όπα, έχει βγει ένας, λοιπόν, εδώ έχει βγει ένα ζώδιο παρθένος, έχει βγει ανάποδα βέβαια, ένας δίστροπος άντρας, ο οποίος μπορεί να γίνει και αρκετά σκληρός και να εξαπατήσει. Είναι όριμος, σε μια όριμη ηλικία. Μπορεί να αφορά εσάς ή μπορεί να αφορά κάποιον συνεργάτη ή μέσα από το κλειστό κύκλο. Και ωραία, εντάξει, και κούπες. Άρα έχουμε αρκετή γη. Εδώ όπως βλέπετε έχουμε γη, γη, γη και κούπες. Σημαίνει νερό. Λογική, συνέστημα. Κατά κάποιο τρόπο συγκράτηση και συνέστημα. Αυτό το οποίο λοιπόν λέγεται εδώ πέρα είναι ότι περνάτε εσείς σκορπιοί μέσα από πάρα πολλές φάσεις και κυρίως και μέσα σε θέματα συνεργασιών και με τους ανθρώπους. Αισθάνεστε ευθύνες ότι κάποια πράγματα δεν προχωράνε, λίγο οι σχέσεις σας είναι περίεργες, τα επαγγελματικά σας είναι περίεργα, τι γίνεται, πώς θα πάνε, τι γίνεται και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, έχετε εδώ πέρα και έναν παρθένο στο ζώδιο και τα υπόλοιπα ζώδια της γης βεβαίως, όπως είναι Βόκερη και Ταύρη. Οι οποίοι, αυτός εδώ πέρα όμως είναι περίεργος, είναι θυμωμένος, πάντα μέσα στα νεύρα. Και αυτός ο θυμός εσάς σας αποσυντονίζει και σας κάνει να εγκαταλείπετε την προσπάθεια, να κουράζεστε, να γίνεστε αφηρημένοι, αφηρημένες, όχι γιατί είστε αφηρημένοι, διότι έχετε μπαϊντήσει που λένε με αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο. Σας έχει κουράσει όποιος και να είναι αυτός. Συγγενής είναι, κάποιος δικός σας άνθρωπος, φίλος είναι, συνεργάτης είναι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτή η ενέργεια δεν σημαίνει ότι είναι και για πάντα. Σημαίνει ότι μπορεί να είναι για αυτή την περίοδο, για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Μπορεί να είναι για τις επόμενες 13 μέρες. Μπορεί να είναι οι πρώτες 13 μέρες του Ιανουάριου. Ή οι μεσαίες 13 μέρες ή οι τελευταίες 13 μέρες. Ένα διάστημα όμως με έναν άντρα ο οποίος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή σας και σας δυσκολεύει τη ζωή. Ποιο είναι το κλειδί? Το κλειδί είναι πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε και σελήνη εδώ πέρα. Είναι συνέστημα. Χαλιναγόγο το συνέστημα. Τα βλέπω με μια λογική. Αναλαμβάνω τις ευθύνες, διότι και εσείς μπορεί να έχετε κάνει κάπου λάθος, αν έχετε κάνει και να το δείτε, και να καταλάβετε ότι όλα αλλάζουν. Όλα είναι εναλλαγές. Τώρα είναι θυμωμένος, μετά θα είναι λιγότερο θυμωμένος. Τώρα είναι έτσι. Όμως μπορείτε να το διαχειριστείτε. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Το Ξώτης. Ωραία λοιπόν. Για να δούμε το Ξώτες. Είναι τα ζώδια του Ιανουαρίου, προβλέψεις Ιανουαρίου, με τη νέα μέθοδο ΕΤΕΙΑ, αυτό που ψηφίσατε και εσείς, και φυσικά είναι το τελευταίο βίντεο του 2020. Πολύ ωραίο. Εδώ. Για να δούμε. Τι έχει να μας πει. Α, μάλλον όχι, να το κάνω έτσι. Θα το επιλέξω έτσι. Δεν πειράζει. Ένα. Ανάτος ο πλανήτης σας, ο Δίας. Πολύ ωραία λοιπόν. Σοφία. Σοφία, αλήθεια, ωριμότητα. Το επόμενο είναι ένα ζυγός εδώ. Χαρά, πάθος, αποφασιστικότητα. Επίλυση θεμάτων σπιτιού. Ένας ερμής με δύο καρό που έχει να κάνει με συναντήσεις, με φιλίες, με ταξίδια, με πράγματα. Και πάλι ένα έξι καρό. Λοιπόν, έχουμε μια ισορροπία δυνάμεων εδώ. Έχουμε δηλαδή συνέστημα και εδώ έχουμε γη. Εδώ έχουμε συνέστημα και εδώ έχουμε συγκράτηση, λογική, φροντίδα. Υπάρχει για εσάς λοιπόν ένας όριμος άντρας,
ο οποίος μπορεί να ανήκει, ανήκει σε, όχι μπορεί, ανήκει σε ζώδια του νερού, όπως είναι η ιχθύς, σκορπιοί, λοιπόν και καρκίνοι, και έρχονται εκεί για να σας βοηθήσουν και δίνουν την ωριμότητά τους, τη βοήθειά τους, τη συμβουλή τους και είναι ειλικρινείς απέναντί σας. Και εδώ αφορά το νούμερο 13, μπορεί να είναι οι πρώτες 13 μέρες του Ιανουαρίου ή οι μεσαίες 13 μέρες ή οι τελευταίες 13 μέρες του Ιανουαρίου, όπου υπάρχει μια συνάντηση, αλλά σας βοηθάει, σας κοιτάει εδώ. Εδώ εξισορροπείτε τα πράγματα. Σας καλεί να βάλετε, γιατί είναι ο αριθμός 5 που ταιριάζει και με αυτό εδώ πέρα, λίγο την ανισορροπία που μπορεί να νιώθετε συναισθηματικά, να τα βάλετε σε μία τάξη και να νιώσετε αποφασιστικότητα, χαρά, πάθος κτλ. Το επόμενο είναι το 2 καρό, που σημαίνει έρχομαι λοιπόν εδώ και επικοινωνώ τις ανάγκες μου και νιώθω πρόοδος, υπάρχει μια πρόοδος, υπάρχουν συναντήσεις με ανθρώπους, υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία σας λέω ότι μέσα από συναντήσεις θα νιώσετε τη χαρά και έχετε και βοήθεια. Και πάλι εδώ πέρα ένας τοξότης λοιπόν που είναι στο ζώδιο σας, είναι σε όρθια θέση, όμορφα δώρα, κληρονομιές, βοήθεια, το λέω με την καλή την έννοια, δώρα, άτομα, ξαφνικά γεγονότα, θετικά όμως ξαφνικά γεγονότα, έρχονται για εσάς, αλλά, παρακίνηση. Τι σημαίνει? Κινηθείτε. Βάλτε στόχους. Κινηθείτε. Μην μένετε στάσιμες. Κάντε κάποια πραγματάκια τα οποία θα σας δώσουν αυτή τη χαρά λοιπόν. Και βεβαίως, εδώ έχουμε βοήθειες, συναισθηματική ισορροπία και φυσικά εννοείται εδώ πέρα έχουμε και φροντίδα, φροντίζω τον εαυτό μου, βάζω στόχους, επικοινωνώ. Επικοινωνία και συνέστημα σε μία λοιπόν ισορροπία για το μήνα Ιανουάριο. Πάρα πολύ καλό για σας τους τοξότες. Ωραία λοιπόν. Να προχωρήσουμε στο επόμενο ζώδιο, οι οποίοι ποιοι είναι τώρα, λοιπόν είναι οι εγώκεροι. Για τους εγώκερους. Αυτό το οποίο έχουμε λοιπόν για τους εγώκερους είναι το εξής. Για να δούμε. Εγώκερος, μέθοδος ετέγεια, Ιανουάριος, μήνας Ιανουάριος, προβλέψεις για τα ζώδια. Να δούμε τι γίνεται. Ας το κάνουμε έτσι. Ωραία. Και επιλέγουμε για το εγώκερος. Από εδώ λοιπόν. Και τι έχουμε. Αχα. Έχουμε λοιπόν μία γυναίκα η οποία έχει βγει, Λέων, έχει βγει σε μία, κοιτάξτε, έχει βγει σε όρθια θέση, η οποία όμως δείχνει μία ωριμότητα, ένα κύρος, μία δύναμη, είναι εκεί για βοήθεια. Το επόμενο είναι τι έχουμε, όπα, έχουμε σε όρθια θέση τώρα και έναν άντρα. Έχουμε λοιπόν δύο φωτιά, ρίγας, ρίγισσα, σε όρθια θέση, φωτιά και οι δύο, οι οποίοι σας βοηθάνε. Κρύβεται και ένα σκορπιός βέβαια εδώ από πίσω. Λοιπόν, στο επόμενο είναι, για να δούμε, όπα, 10 καρό, καλό μεν το 10 καρό, αλλά θέλει μία προσοχή γενικότερα στον ναρκισισμό. Για εσάς τους εγώκερους, τους εγωκερίνες, μη γεμίσετε με ματαιοδοξία, ψευδό, υπερηφάνεια που λένε και τα λοιπά, α, μάλιστα, και υπεξαίρεση και. Λοιπόν, τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά εδώ πέρα? Έχετε βοήθειες, είναι ξεκάθαρο. Είναι δύο άτομα τα οποία σας βοηθάνε. Τώρα είναι γονείς, είναι συγγενείς, είναι συνεργάτες, είναι οι σχέσεις σας, είναι η γυναίκα σας και ένας φίλος, είναι μια φίλη σας και ο σύντροφός σας, οι οποίοι σας δίνουν κύρος, δύναμη, ωριμότητα και αφορά τις 13, πρώτες 13 μέρες, πρώτες 12, 13 μέρες του Ιανουάριου ή τις μεσαίες 12, 13 μέρες ή τις τελευταίες 12, 13 μέρες, οι οποίοι εμπλέκονται αυτοί οι δύο στα δικά σας θέματα, αλλά σας δίνουν ενέργεια. Σας δίνουν δύναμη, σας δίνουν φωτιά, σας δίνουν ενέργεια. Και που ένα σπρόξιμο δεν είναι κακό. Διότι εδώ εσείς αισθάνεστε αποτυχία. Κάτι αισθάνεστε ότι δεν έχει πετύχει έτσι όπως εσείς το θέλατε. Λοιπόν, είναι Ταύρος εδώ, αν αφορά κάποιο ζώδιο, κάποιο γνωστό σας και τα λοιπά, ή αν είστε εσείς, ή οροσκόπος σας, ή κάτι, ζώδιο Ταύρος, είναι ανάποδα βέβαια, και σας λέει, οκ, πρόσεξε τις πατάλες, τις άσκοπες τα σπατάλες, μην μπαίνεις σε ναρκισισμό. Ναρκισισμός, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει φταίνε όλοι οι άλλοι. Ναρκισισμός σημαίνει εγώ είμαι μόνο και κανένας άλλος. Ναρκισισμός σημαίνει κοιτάζω μόνο τον εαυτό μου και κανέναν άλλο. Προσέξτε το αυτό, διότι είναι πολύ έντονο αυτή την περίοδο. Και βεβαίως εννοείται ότι και αστρολογικά επηρεάζεστε πάρα πολύ σε εγώ και για τον Ιανουάριο. Και τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε πάλι ένα 9 καρό, το οποίο είναι η γη. Προσοχή. Προσοχή, όχι στην πλεονεξία. Και
σας πιάνει τους εγώκερους καμιά φορά ένα είδος κακίας και θέλετε να κάνετε κάποια πράγματα. Εδώ που λέει η υπεξαίρεση σημαίνει ότι θέλετε από τον άλλον, μπορεί να θέλετε από τον άλλον κάτι να αρπάξετε, κάτι να κερδίσετε. Μπορεί να από αυτούς τους δύο εδώ πέρα. Όμως, χρειάζεται οριμότητα. Το μήνυμα εδώ για εσάς τους εγώκερους εγωκερίνες είναι, επειδή είναι 9-10, είναι μια εξέλιξη πραγμάτων, σημαίνει χειρίζομαι τα πράγματα με μία οριμότητα, με μία σύνεση και με μία ενσυναίσθηση. Διότι εδώ έχουμε έναν ήλιο. Και ο ήλιος είναι τα κέρδη, η φιλοδοξία, τα αγαθά. Τι σημαίνει? Σημαίνει εδώ ότι θα έχετε την ευκαιρία για επιτυχίες, αλλά προσέξτε τα μέσα με τα οποία θα τα κάνετε. Διότι οι εγώκεροι εγωκερίνες καμιά φορά έχουν αυτό σαν σκεφτικό και το λένε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και θα κάνετε κάποια πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, θα θέλετε να πείτε ναι, να το βοηθήσω, ας πούμε, σαν κατάσταση, γιατί αν δεν είμαι εγώ, μπορεί να είναι κάποιος άλλος και ο άλλος θα το χρησιμοποιήσει, οπότε θα χάσω εγώ, ας το πούμε, σε ένα τέτοιο στυλ. Παρ' όλα αυτά όμως, προσέξτε το. Έχετε βοήθειες, μπορείτε να καταφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Αν δεν έχετε κάποιους από αυτούς τους δύο ανθρώπους, τότε είναι ο εσωτερικός σας εαυτός, η εσωτερική σας φωνή. Είναι δυνατές οι ενέργειες, γιατί έχει πολλή ενέργεια εδώ. Χρειάζεται όμως να γιωθεί, να προσγειωθεί αυτή η ενέργεια και προσέξτε γενικότερα για το επόμενο διάστημα, διότι φαίνεται ότι συντονίζεστε και με θετικά πράγματα και με αρκετές επιτυχίες. Μην το γυρίστε τα σε όρθια θέση που λένε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, έτσι, να έρθουν σε όρθια θέση. Γιατί εδώ τώρα έχουμε ωφέλη, χρήμα, υπερηφάνεια σωστή, οριμότητα, κύρος, δύναμη και βοήθειες. Ωραία λοιπόν, αυτό ήταν για τους εγώκερους. Πάμε λοιπόν στους υδροχόους. Λοιπόν, υδροχόοι όπου πλέον είναι η τιμητική τους και είναι αυτοί οι οποίοι πλέον περιμένουμε και εμείς από τους υδροχόους να αφυπνιστούν και να οδηγήσουν, όχι όλοι οι άνθρωποι δεν λέω, αλλά κάποιοι άνθρωποι να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί που πρέπει. Λοιπόν, για να δούμε εδώ και υδροχόους λοιπόν. Έχουμε, όπα, στεναχώριες. Κλάμα λέει εδώ, θλίψη, αναβολές, εχθρότητα, αλλά έχουμε και έναν καρκίνο εδώ με νέα ξεκινήματα, με αρκετό θετικό περιβάλλον. Έχουμε ένα 5 λοιπόν, ένα 5 μπαστούνι, ένα 7 μπαστούνι, 5 μπαστούνι, φωτιά λοιπόν δηλαδή. Ανταγωνισμός, αυτός ο ανταγωνισμός σας έχει φάει φασαρίες, αυτός μας έχει φάει ο ανταγωνισμός όλους μας. Και ένα 5 λοιπόν σπαθί που είναι η ήττα. Νομίζετε ότι έχετε φάει ήττα εσείς. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα πάντα, το 7 είπαμε σηματοδοτεί 7 γενιές πίσω, κληρονομικό χάρισμα, όχι με την έννοια όμως που την εννοούμε, την κακώς εννοούμενη έννοια, αλλά έχετε περάσει μια διαδικασία γιατί έχουμε Άρη στον τοξότη, στόχοι οι οποίοι δεν επιτεύχθησαν, δυσκολίες στα επαγγελματικά, εχθρότητα, ίσως κάποια εμπόδια που σας βάζουν, υπάρχουν αντίπαλοι. Ναι, είναι ένα περιβάλλον φαίνεται δύσκολο για εσάς, αλλά όμως έρχονται νέα πράγματα τα οποία μέσα από αγάπη, μέσα από έρωτα, μέσα από γάμο, μέσα από συνέβρεση, μέσα από καινούρια πράγματα ανανεώνεστε. Εδώ σημαίνει ένας καρκίνος, είναι και η οικογένεια βέβαια εδώ από πίσω, ή ένας καρκίνος ο οποίος, ή μία καρκίνος που σας βοηθάει, μαλακώνει η καρδιά σας, διότι αυτό είναι το κλειδί της υποθέσεως εδώ. Το επόμενο είναι ανταγωνιστές, έχει βγει και εδώ πέρα ανταγωνιστές, κάτι σας ανταγωνίζονται σας. Μεγάλος ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι σε όλα τα επίπεδα, και σε θέματα έρωτα, και σε θέματα συνεργασιών, και σε θέματα επαγγελματικά. Τι να κάνουμε, έχετε φαίνεται την τιμητική σας αυτή την περίοδο και γι' αυτό γίνεται. Και βεβαίως έχουμε ένα άλλο πεντάρι, οπότε έχουμε πεντάρι, πεντάρι, πεντάρι. Φοβάστε την ήττα, τη μιζέρια, την ταπείνωση και προσοχή στην υγεία σας, διότι εδώ είναι ο Κρόνος και φαίνεται ότι έχετε μαθήματα για τον Ιανουάριο, να πάρετε αρκετά μαθήματα, αλλά αυτά είναι προειδοποίησεις, προσέξτε το περιβάλλον των συνεργατών, προσέξτε το περιβάλλον γενικότερα. Ναι, το επαγγελματικό ή οτιδήποτε άλλο, διότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, τι να κάνω, είναι μέσα στα πράγματα. Όμως, τι γίνεται, έχω ικανότητες, βάζω στόχους, υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπάνε και μπορεί κάτι να γνωρίσω και μπορώ να ξεπεράσω αυτές τις δυσκολίες. Πώς, τι είπαμε, τα γερνάω. Με μεγάλη δύναμη,
και με ανεξαρτησία και να δω ποια είναι τα συμφέροντά μου. Ποιο είναι το συμφέρον μου, ποιους είναι συμφέρον να είμαι κοντά. Ποιους χρειάζεται να απομακρύνω και τι χρειάζεται εγώ να απομακρυνθώ. Ωραίες προειδοποιήσεις αυτές. Είπαμε, η μέθοδος ετέγεια βγάζει απίστευτα πράγματα και απίστευτες αλήθειες για τα ζώδια. Και στο επόμενο, πάμε στους ιχθύς λοιπόν, να το δούμε για τους ιχθύς. Τελευταίο ζώδιο και τελευταίο βίντεο του 2020 με τα ζώδια. Βεβαίως εννοείται θα κάνουμε και άλλα για το 2021, πολύ όμορφα πράγματα, έρχονται και άλλα πράγματα όμορφα. Και να δούμε εδώ τι έχουμε. Έχουμε ανταγωνιστές και εσείς βεβαίως έχετε ανταγωνιστές και εσείς. Ιχθύς βεβαίως, με αυτό ξεκινάμε. Όμως, ναι, ιχθύς λοιπόν έχετε και κάποιους οι οποίοι, λοιπόν, είναι σε, αντί να σας προσφέρουν σταθερότητα, μπορεί να είναι φίλοι σας, νεαρής ηλικίας, αντί να προσφέρουν να σας δίνουν σταθερότητα, το παίζουν φίλοι σας, ενώ αντίθετα είναι εχθρικοί απέναντί σας. Προσέξτε την υποκρισία δηλαδή. Το επόμενο είναι, ναι, ok, έχετε αρκετή ανησυχία, αρκετό άγχος με πάρα πολλά πράγματα για το πώς θα πετύχετε, τι θα κάνετε και πώς θα προχωρήσετε, αλλά με σωστή επικοινωνία το πετυχαίνετε, αλλά έχετε όμως, να το εδώ, υπάρχει και ένας εδώ ο Ρήγας, ο οποίος, ναι, έχουμε και έναν, είναι ένας παρθένος στο ζώδιο από πίσω κυρίως, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, τα οποία σας βοηθάνε και σας δίνει ωριμότητα αποφάσεις. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Κοιτάξτε, έχετε ανταγωνιστές. Τι να κάνουμε. Εσείς ηχθείς, έχετε ανταγωνιστές. Φασαρίες λέει εδώ πέρα, προσέξτε τους τσακωμούς, είναι και το 5 εδώ πέρα. Δείτε γενικότερα τη σχέση σας, την επικοινωνία σας, εδώ είναι φωτιά, σημαίνει χάνω ενέργεια, δίνω πολύ ενέργεια, μου παίρνουν πολύ ενέργεια, τσακωμή, γιατί και η τσακωμή πολύ σημαίνει χάνω και ενέργεια, έτσι. Ένας άντρας, ο οποίος νεαρής ηλικίας, ο οποίος σας δεν είναι θετικά προσκύμενος απέναντί σας, προσέξτε τον, διότι είναι ασταθής και εχθρικός, το κρύβει όμως επιμελώς. Και βεβαίως εννοείται, επειδή εδώ είναι και σπαθάτος, η επικοινωνία του είναι όχι, δεν σημαίνει τίποτα, δεν σημαίνει τίποτα. Όλα μια χαρά, φίλοι είμαστε, οι φίλες είμαστε, και τσουκ μετά γίνεται πανικός. Ανησυχία, έχετε μεγάλη ανησυχία για το πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν, τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Φωτιά και εδώ σας τρώει και αυτό ενέργεια. Δείτε το, διότι αυτό χρειάζεται να αλλάξει, να μεταμορφωθεί και να γίνει ένας ερμής, ο οποίος δεν θα γίνεται με τσακωμούς, αλλά θα γίνεται μέσα από σωστή επικοινωνία, με σωστή ενέργεια. Όμως έχετε στηρίξει. Ένας όριμος άντρας εδώ πέρα, εξωστρεφής, που σας προστατεύει, είναι καλός, είναι εκεί για εσάς. Κάποιος είναι εκεί, τώρα ένας πατέρας είναι ένας φίλος, ένας προϊστάμενος, κάποιος είναι εκεί που, εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί για να σας βοηθήσει και να σας στηρίξει. Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό ήτανε. Να σας πω 2-3 πραγματάκια. Φίλες και φίλοι του καναλιού, να σας ευχαριστήσω. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο όσον αφορά για τα ζώδια του 2021 Ιανουάριος, μέσα από την εξαιρετική όμορφη μέθοδο ετέγια, η οποία φανερώνει, βγάζει πολλές αλήθειες, πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Να σας ευχαριστήσω, ευχαριστώ για την στήριξή σας, όλους τους συνδρομητές από Ελλάδα, από Ευρώπη, από Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, εντάξει μην τα λέω όλα αυτά και καθυστερώ. Να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη, την αγάπη σας, το σεβασμό που έχετε δείξει στο πρόσωπό μου αλλά και στο κανάλι. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, να είναι μια ευτυχισμένη χρονιά, να επιτευχθούν οι επιτυχίες σας, να είναι με υγεία, ευτυχία, χαρά, και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη, να είστε όλοι καλά.